των πρωταγωνιστών, από τους καθηγητές, τον κύριο Σίμω Αρβανιτίδη, δηλαδή ουσιαστικά μεταφερόμαστε στην κίνηση. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Αρβανιτίδη, τι κάνετε? Καλώς σας μεσημέρι. Καλή. Τώρα, εσείς βραβευτήκατε ουσιαστικά για την οικολογική σας δράση, έτσι? Λοιπόν, θα σας πω εγώ. Το σχολείο Κίμησης μετέχει σε δύο διεθνή δίκτυα τα τρία τελευταία χρόνια. Το πρώτο διεθνές δίκτυο είναι των οικολογικών σχολείων που στην Ελλάδα είναι υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης στην Ελλάδα από το 1951 και δίνει την πράσινη, δίνει τη γαλάζια σημαία στις παραλίες και την πράσινη σημαία στα σχολεία. Επίσης το διεθνές δίκτυο προώθησης των 17 παγκόσμιων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι το 2015 μαζεύτηκαν 150 χώρες στον ΟΗΕ και υπέγραψαν ένα συμφωνητικό να προωθήσουν αυτούς τους στόχους, όπως είναι η καταπολέμηση της φτώχειας, η προστασία του περιβάλλοντος, η δικαιοσύνη, η πάυση των ανισοτήτων. Και μάλιστα σε αυτό εδώ πέρα, από πλευράς Ελλάδας, μετέχουν τράπεζες, τοπική αυτοδιοίκηση, η Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Και μάλιστα λένε ότι πλέον οι Δήμοι, για να πάρουν προγράμματα ενισχυμένα οικονομικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να μετέχουν σε τέτοιο πρόγραμμα, να συνδέσουν το πρόγραμμά τους με έναν από αυτούς τους 17 παγκόσμιους στόχους, για να μπορέσουν να έχουν το δικαίωμα της χρηματοδότησης. Το σχολείο μας μετήχε σε δύο διαγωνισμούς, του Bravo School, του βιωματικού σχολείου που προωθεί αυτούς τους παγκόσμιους στόχους, ένα για τον ποταμό Στερμόνα και ένα για τη γεωθερμία που υπάρχει στην περιοχή της Ηράκλειας, εκεί που είναι το σχολείο μας, και πήρε δύο πανελλήνιες βραβεύσεις ανάμεσα σε 500 και πλέον συμμετοχές μεγάλων σχολείων. Σχολείων ιδιωτικών που ξεκινούν με άλλες εφητερίες από ό,τι ξεκινάμε εμείς. Είναι τεράστια επιτυχία. Συγχαρητήρια και πάλι λοιπόν, κύριε Αρβανιτίδη μου, και θα χαρώ να τα πούμε και από κοντά και με εσάς και με τα παιδιά. Πολύ ευχαρίστω, αλλά επειδή εμείς είμαστε, ασχολούμαστε πολύ με το περιβάλλον, θα θέλαμε να δείτε στο χώρο δράσης μας. Γιατί όχι. Να δείτε γιατί το βασίλειο που δημιουργήσαμε. Να δείτε ότι δεν είμαστε απλά, δεν μένουμε στα λόγια και στη θεωρία. Άρα ραντεβού στο βασίλειο σας. Πράξεις. Δηλαδή, θα θέλαμε να δείτε το πάθος των παιδιών με το οποίο ασχολείται, γιατί άλλο να φέρω ένα-δύο παιδιά, γιατί θα παρεξηγηθούν όλα τα άλλα παιδιά. Εδώ μιλάμε για ομάδες, εργασίες, για να μπορέσουμε να καταφέρουμε αυτά τα αποτελέσματα. Λοιπόν, ραντεβού το κοινό που θέλω να ολοκληρώσω, είναι ότι έχουμε τεράστια διάκριση στις 7 Μαρτίου τώρα. Επιλεγήκαμε ανάμεσα σε εκατοντάδες σχολεία, επιλέχθηκαν από όλη την Ελλάδα 15 σχολεία, να μετέχουν σε επαιτειακή εμμερίδα που γίνεται υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ναι. Θα μετέχει η πρέσβερα των οικολογικών σχολείων, η κυρία Σύση Παυλοπούλου, η οποία είναι σύζυγος του Προέδρου, στην Παλιά Βουλή. Στην Παλιά Βουλή. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο το εγχείρημα, διότι μας κάλεσαν μέσα σε ένα λεπτό να κάνουμε ένα βίντεο στο οποίο ξεκινάει οι μαθητές μας με την έκφραση «Αν ήμουν Πρωθυπουργός της Ελλάδας, τι θα έπρατα για την προστασία και την εκδοχή του περιβάλλοντος χώρου». Με πενιχρά μέσα που έχουμε, δηλαδή τραβήχτηκε το βίντεο με κινητό, βέβαια τραβήχτηκε 20 φορές, μέχρι το γυρίσαν πίσω, μέσα σε ένα λεπτό τι να πεις. Διαλέξαμε το παρηδάτιο δάσος της λίμνης Κερκίνης, εκεί που φωλιάζουν τα πτηνά, το οποίο κινδυνεύει από τον πλημμυρισμό της λίμνης, και τα παιδιά τόνισαν το πρόβλημα και πρότειναν και λύσεις. Και επιλέχθηκε ανάμεσα σε εκατοντάδες σχολεία. Για μας αυτό είναι τεράστια επιτυχία, διότι είναι το μοναδικό περιφερειακό σχολείο. Το ραντεβού στα δικά σας. Όλα τα άλλα σχολεία από τα 15 έτσι είναι αθηναϊκά. Ραντεβού στα δικά σας τα μέρη, κύριε Βαντίδη, δεν χρειάζεται να μου πείτε πολλά. Και πρέπει να έρθουμε και είναι υποχρέωσή μας, γιατί εσείς είστε το μέλλον. Σας λέω, θέλω, η συμμετοχή είναι να. Και ένας από τους στόχους μου είναι να μπορούν τα παιδιά να πούνε ένα ολοκληρωμένο λόγο. Δύο προτάσεις ολοκληρωμένες, να καταλαβαίνει ο άλλος τι λένε. Γιατί να καταλαβαίνει? Γιατί έχουν βιώσει το πρόγραμμα, έχουν ασχοληθεί με το πρόγραμμα, οπότε θα είναι σε θέση να το εκφράσουν. Σας αυτό ευχαριστώ. Θέλω να δώσω στα παιδιά. Σας δηλαδή, ευχαριστώ να φέρω ένα, δύο, τρία κοντά άτομα. Δεν. Θα κάνει την υπομονή το καλοκαίρι, πάμε για τρίτη βράβευση. Και σας το υπόσχομαι από τώρα. Και γιατί τρίτη βράβευση. Με το όρος Μπέλες, το οποίο είναι μόνο ο τίτλος του προγράμματος, μάλιστα, στο μπαλκόνι του ουρανού, όμορφη φυσική κερκίδα ιστορικών και φυσικών τεκτενόμενων της περιοχής Σερών, μόνο ο τίτλος λέει το περιεχόμενο. Ευχαριστώ κύριε Αρβανιτίδη, δυστυχώς δεν έχω χρόνο. Διοργανώνουμε ημερίδες
Και κατεβαίνει στον τρίτο πανελλήνιο διαγωνισμό πάλι Bravo School, μέχρι τις 4 Μαΐου είναι οι συμμετοχές. Μέχρι τέλη Μαΐου θα ξέρουμε τη διάκρισή μας. Οπότε, επειδή πιστεύω ότι είναι σίγουροι, γιατί καταλαβαίνω πλέον, έχω αποκτήσει την εμπειρία τι θα πάει μπροστά και τι όχι. Μπράβο. Τέλη Μαΐου θα έρθει το σχολείο. Πραγματικά για να δείτε Ωραία. Το πάθος. Θα τηλεφωνηθούμε και θα μου ορίσετε εσείς ραντεβού. Θα τηλεφωνηθούμε και θα μου ορίσετε εσείς ραντεβού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.